Με πέντε μόνιμου ειδικευμένου γιατρού ενισχύεται το νοσοκομείο Καλαμάτα με τι προσλήψει του να ολοκληρώνονται. Ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται άλλη μια θέση παθολογία. Με την τελευταία προκήρυξη, το νοσοκομείο Καλαμάτα δικαιούται πέντε μόνιμου ιατρού, δύο παθολόγου, έναν μονάδα συντατική θεραπεία, ένα καστροτερολόγο και ένα ασιολόγο. Σήμερα κάνω γνωστό ότι ο κύκλο αυτό των προσλήψεων και όλη η διαγωνιστική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί με φεκ. Mm. Κάποιοι ήδη έχουν αναλάβει και υπηρεσία. Τι επόμενε μέρε ολοκληρώνεται ο κύκλο αυτό των προσλήψεων. Και εκρεμεί μια καινούρια θέση παθολογία. Θυμίζω ότι οι παθολογικέ κλινικέ είχαμε από τα προηγούμενα χρόνια ένα πρόβλημα στις τελέχωσης, σε παρκούς τελέχωσης. Φαίνεται σιγά σιγά ότι αυτό το κενό πάει να καλυφθεί. Έχουμε μία θέση βαθολογία, την οποία την έχουμε προκηρύξει και τα μέσα στο επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μέσα από τι εισηγήσει που θα προσκομίσουν οι εισηγητέ που έχουν κληρωθεί. Το ιατρικό δυναμικό του νοσοκομείου Καλαμάτα ενισχύεται και με επικουρικού γιατρού. Την αμέσω επόμενη εβδομάδα θα προσληφθούν 5 επικουρικοί γιατροί. 40 επικουρικοί γιατροί σε επαρχιακό νοσοκομείο δεν το συναντά εύκολο. Πανελλαδικά αυτό γιατί ως γνωστόν οι επικουρικοί ιατροί πληρώνονται και αμείβονται από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου. Συνεπώς, ένας προϋπολογισμός ενό επαρχιακού νοσοκομείου δεν είναι εύκολο να αντέξει όλο αυτό το μισολογικό βάρος και εδώ έχει να κάνει οι παρεμβάσει που είχαν ως συνέπεια την εξοικονόμηση κάποιων πόρων τα προηγούμενα αποτελέσματα. Τώρα φαίνεται αυτή η δουλειά που είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά θέλω να τονίσω όμως και τη σημαντική παρέμβαση που έχει λάβει η χώρα μέσω της δυνατότητας που δίνεται στα νοσοκομεία οι οποίοι έχουν, τα οποία έχουν επικουρικούς ιατρούς και οι οποίοι επικουρικοί έχουν προσληφθεί μέσα στο 16 να εντάσσονται μέσα σε κοινοτικό πρόγραμμα και να αμείβονται από εκεί. Θέλω λοιπόν να κάνω γνωστό ότι από τα 40 άτομα που έχουμε επικουρικούς ιατρούς οι 18-19 έχουν μπει μέσα σε αυτή τη δυνατότητα της μισολογικής κάλυψης από το κοινοτικό πρόγραμμα.